Πιστεύετε ότι με τη δραχμή μπορεί να έχει η χώρα καλύτερο μέλλον? Τα νομίσματα δεν ευθύνονται για τις χρεοκοπίες της οικονομίας και δεν λύνουν τα προβλήματα. Είναι αστεία αυτά τα πράγματα τα οποία λέγονται. Απλά το νόμισμα είναι ένα εύκολος τρόπος για να φοβίζεις τον κόσμο, γιατί έχει σχέση με το χρήμα. Του ρίχνεις, γι' αυτό και αποτέλεσε για όλα τα μνημόνια το βασικό πρωταγωνιστή του εκβιασμού. Θα σας βγάλουμε από το νόμισμα, θα απτοχεύσετε, δεν θα έχει γάλατα. Πας λοιπόν και χτυπάς στο λαό, στον οποίο αρχίζει και φοβάται. Δημιουργείς το φόβο. Όλα γίνονται από το φόβο. Όλα αυτά τα οποία, όλοι αυτοί οι εκβιασμοί ήταν επίπλαστοι. Ποτέ δεν υπήρξε στην ουσία θέμα εξόδου από την Ευρωζώνη. Οι συνθήκες δεν προβλέπουν τέτοια διαδικασία. Οι ίδιοι ποτέ δεν τολμάν να το πούν δημοσίως. Ακόμη και ο Σόιμπλε που το είπε προχθές, δεν το είπε ο ίδιος, δεν υπάρχει καμία δήλωσή του. Εάν δείτε οι δηλώσεις και σαν δημοσιογράφοι, είναι μέσω της Bild, μέσω των κύκλων του Σόιμπλε. Μέσω του Ντράγκη που είπε σε κύκλους ο Ντράγκη. Ας βγάλει ο Ντράγκη λοιπόν ένα δελτίο τύπου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να πει με ποιον ακριβώς τρόπο και πώς θα γίνει αυτό το. Δεν σιώπησαν, γιατί όλοι είναι συμμέτοχοι στο έγκλημα και απλά χρησιμοποίησαν ένα επίπλαστο εκβιαστικό δίλημα για να φοβήσουν τον λαό και να μπορέσουν να επιβάλλουν τα μνημόνια. Κάθε φορά που φέρνουν μνημόνια και μέτρα, ανασύρουν την ιστορία με τη δραχμή και με το ευρώ κλπ. Δηλαδή, αν στην ουσία είχε δραχμή, θα είχαμε επιλύσει τα προβλήματα, για παράδειγμα.